Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα και στο κυρίαρχο θέμα των τελευταίων ωρών. Η αμερικανική οικονομία φλερτάρει με την χρεοκοπία μετά την αδυναμία των δύο σωμάτων του Κογκρέσου να συμφωνήσουν σε νέο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. 800.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα βρεθούν σε υποχρεωτική αργία και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο θα εργαστούν χωρίς αμοιβή. The clock was ticking. Tick, tick, tick. Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η Αμερική κλείνει», το CNN δίνει την εικόνα που επικρατεί στις ΗΠΑ μετά το αδιέξοδο σε ψήφιση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Breaking overnight, shut down. Congress can't make a last-minute deal, so for the first time in 17 years, the federal government is largely closed. American families going without while politicians play the blame game. Το έκαναν στα αλήθεια, ήταν το πρώτο σχόλιο του Μπαράκ Ομπάμα στο Twitter λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως φροντίσει να υπογράψει νόμο που διασφαλίζει ότι το ένστολο προσωπικό των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα συνεχίσει να πληρώνεται ό,τι και αν συμβεί. Unfortunately, Congress has not fulfilled its responsibility. It's failed to pass a budget, and as a result, much of our government must now shut down until Congress funds it again. Μήλον της έρητος αποτέλεσε η μεταρρύθμιση στο σύστημα περίθαλψης που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, το λεγόμενο Obamacare. Σε μια επίδειξη δύναμης των Ρεπουμπλικάνων πριν τη μάχη για το όριο χρέους, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν τον προϋπολογισμό ως μέσο πίεσης για να προωθήσουν τις αλλαγές που εκείνοι επιθυμούσαν. Η γερουσία στην οποία κυρίαρχη είναι η δημοκρατική προέβαλε αντίσταση και έτσι μετά τα μεσάνυχτα επισφραγίστηκε το αδιέξοδο. And we think there ought to be basic fairness for all Americans under Obamacare. Με το λεγόμενο shutdown δεν αναστέλλεται η λειτουργία ολόκληρης της κυβέρνησης, καθώς οι βασικές υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν. Αντίθετα όμως, χιλιάδες εργαζόμενοι σε μη βασικές υπηρεσίες από τη Στατιστική Υπηρεσία μέχρι τα Εθνικά Πάρκα λαμβάνουν υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Some 800,000 federal employees are being told to stay home. Together, they'll lose about $1 billion a week in pay. Economists say the impact on the economy is most likely to be 10 times greater. Το βασικό ζητούμενο είναι πόσο θα διαρκέσει η παρούσα κρίση. Ο οίκος αξιολογησισμού της υποστηρίζει ότι αν τα ρολά παραμείνουν κατεβασμένα για 2 εβδομάδες, το αμερικανικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 0,3%. Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον για να ενημερωθούμε από τον Αποστόλη Ζουμπανιώτη για τις τελευταίες διεργασίες αποφυγής της χρεοκοπίας των ΗΠΑ. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίβιαν. Οι ελεγχόμενοι από τους Ρεπουμπλικανούς Βουλή και οι ελεγχόμενοι από τους Δημοκρατικούς Γερουσία αδυνατούν ακόμη να βρουν συμβαστική φόρμουλα η οποία θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση του δημοσίου, το οποίο από χτες τα μεσάνυχτα έβαλε λουτέτο. Η Γερουσία συνεδρίασε ξανά το πρωί και αρνήθηκε για 4η φορά να δεχτεί να συζητήσει με την ηγεσία της Βουλής πάνω σε μια πρόταση, η οποία ενώ δίνει παράταση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στη χρηματοδότηση του Δημοσίου, αναστέλει για ένα χρόνο τη χρηματοδότηση του Obamacare. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας, Χάρι Ρίντ, είπε ότι αρνείται να διαπραγματευτεί με κλεισόρο κράτος, παρότι υπάρχουν αρκετοί μετριοπαθείς στη Βουλή, οι οποίοι δεν θέλουν το λουκέτο, οι σκληροί του τυπάτη προβάλλουν ένα θέμα όπως το Obamacare, το οποίο για αυτούς είναι καθαρά ιδεολογικό. Όπως έγινε και το 1995, όταν ξανά κατέβασε ρολά το κράτος, οι Ρεπουμπλικανοί το έκαναν για να πιέσουν σε παρέτηση των κλήτων λόγω του σκανδάλου Λεβίνσκι. Μια κρίση που διήρκησε 4 εβδομάδες, να δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτή και τι αποτελέσματα θα έχει. Γιατί οι διεθνείς χρηματαγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα αυτές τις εξελίξεις. Ακριβώς. Το κόστος πρώτα απ' όλα για την Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζεται σε 1 δισεκατομμύριο. Την εβδομάδα και παρά το γεγονός ότι λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες ακόμα όπως τα ομοσπονδιακά δικαστήρια, μετά από 15 μέρες και αυτά να κλείσουν. Να πούμε ότι παρουσιάστηκαν οι υπάλληλοι στις εργασίες τους σήμερα, καθάρισαν τα γραφεία τους, άφησαν μηνύματα στους τηλεφωνητές και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικών εκδρομίων, αλλά έφυγαν μετά. Καταλαβαίνεις, στην Ουάσιγκτον είναι ιδιαίτερα αισθητή αυτή η κρίση, γιατί εδώ είναι όλες οι υπηρεσίες. Τώρα να πούμε ότι λόγω της διακοπής υπηρεσιών του Κογκρέσου πλην αυτών που σχετίζονται με την νομοθετική λειτουργία, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για το βράδυ δεξίωση της Κυπριακής Πρεσβείας σε κτίριο της Γερουσίας για την επέτειο της ανεξαρτησίας και η έκθεση φωτογραφίας που τη συνόδευε. Το λουκέτο θα επηρεάσει και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ακυρώνονται τα αυριανά εγγένεια έκθεση για το Βυζάντιο στην Εθνική Πινακοθήκη. Και είναι πιθανή και η αναβολή κλειστή συνάντησης 50 περίπου μελών της Γερουσίας με τον κύριο Σαμαρά. Αντίθετα, η αυριανή συνάντηση Σαμαρά-Μπάιντεν θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ.
Μάλιστα. Αποστόλη, να σημειώσουμε ότι μόλις έχει στο Twitter δήλωση του Μπάρακ Ομπάμα, κανείς δεν θα πληγώσει την οικονομία και τις σκληρά εργαζόμενες οικογένειες, όπως διαβάζω, για ένα νόμο που δεν σας αρέσει, όπως γράφει ο ίδιος. Έκανε μια δήλωση πριν λίγα λεπτά ο πρόεδρος Ομπάμα. Εξήγησε πως αυτό που επιχειρούν οι Ρεπουμπλικανοί να μην εγκρίνουν κονδύλια για ένα ήδη εγκεκριμένο νόμο του κράτους είναι παράλογο. Και ήταν περιστοιχισμένος με συνταξιούχους και άτομα τα οποία ήταν καρκινοπαθείς και με άλλες ασθένειες που θα επηρεαστούν από την διακοπή των κονδυλίων του Obamacare. Μάλιστα. Αποστόλη, σας ευχαριστήσω πολύ. Δυσαρέσκεια τώρα, κυρίες και κύριοι, για το πακέτο μεταρρυθμίσεων που εξήγησε.